Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 28 Ιουλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην πατρίδα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας χαιρετισμό στη Βουλή των Ελλήνων στην ανακτήρια συνεδρίαση της 13ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, επισημένοντας ότι τιμούν τις εθνικές τους ρίζες και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στη χώρα μας. Είναι απόδειξη ότι ο ομηρικός Οδυσσέας διαπερνά τους αιώνες, υπερβαίνοντας κάθε δοκιμασία που τους θέτουν οι εποχές, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Με ευθεία αναφορά σε όσα έχει πετύχει η Ελλάδα στην αναβάθμιση της θέσης της. Με μεγάλη ικανοποίηση παρακολουθώ τη συμβολή σας στην αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, αλλά και στην εθνική προώθηση των εθνικών μας δικαίων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ υπογράμμισε μάλιστα τη σημασία της ιδιαίτερα στις μέρες όπου η τουρκική επιθετικότητα εναντίον της Κύπρου αλλά και κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας συνεχίζεται. Θα πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα με την πανδημία, κυρίες και κύριοι, στη Δυτική Μακεδονία. Όλα τα στοιχεία ανωδικά κινείται στην Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ανωδικά κινείται η εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε χθες 99 ενεργά κρούσματα. Πάμε να δούμε αναλυτικά πού είναι αυτά τα κρούσματα στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε μια ανωδική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την πανδημία του κορονοϊού, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε επίπεδο χώρας. Κάτι το οποίο βέβαια δημιουργεί και είναι πολύ φυσιολογικό μια έντονη ανησυχία στους πολίτες, γιατί οι πολίτες βλέπουν ότι ενώ είχαμε πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, τώρα βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα ανεβήκαμε πάρα πολύ. Το να ακούμε ότι καθημερινά σε επίπεδο χώρας θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε τις 3.000, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ανησυχητικό. Τώρα, τα 99 χθεσινά ενεργά κρούσματα στη Δυτική Μακεδονία κατανέμονται. 71 στην Κοζάνη, 20 στη Φλόρινα, 2 στα Γρεβενά και 6 στην Καστοριά. Η εικόνα που παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης Δημήτρη είναι ανησυχητική. Πάμε να δούμε όμως και ποια είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά το πόσα κρούσματα έχουμε στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, στο Μαμάτσιο και στο Ποδοσάκιο. Σε ό,τι αφορά τώρα το Μαμάτσιο, νοσοκομείο Κοζάνης, έχουμε 15 επίσημα θετικούς στον κορονοϊό και 13 τα οποία καταγράφονται ως ύποπτα κρούσματα. Ενώ σε ό,τι αφορά το Ποδοσάκιο, νοσοκομείο στην Πτολεμαϊδα, έχουμε 7 θετικούς στον κορονοϊό και 3 που καταγράφονται σαν ύποπτα κρούσματα. Και ένα στη ΜΕΘ. Και ένα στη ΜΕΘ, ναι. Αυτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά το πώς αποτυπώνονται τα κρούσματα σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κυρία στα δύο μεγάλα νοσοκομεία. Το παρουσίασε σήμερα σε δημοσίευμά του ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Τώρα να πούμε ότι την 5η, αύριο δηλαδή 29 Ιουλίου, από τις 10 το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία, θα πραγματοποιηθούν για μία ακόμη φορά rapid test. Να πούμε στο χώρο εκεί μπροστά από το Baby Room στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης για μία ακόμη φορά. Υπάρχει όντως έντονη ανησυχία, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και όταν οι πολίτες βρίσκονται σε συγκεντρώσεις που υπάρχουν πάρα πολλοί, θα πρέπει οπωσδήποτε να φορούν, να κάνουν χρήση της μάσκας, δεν είναι ντροπή. Με αυτόν τον τρόπο θα αγκαλιαστούμε τώρα αυτή την περίοδο. Εντάξει, θα αγκαλιαστούμε λίγο, θα περάσει ο καιρός. Γιατί γίνεται και αυτό. Λίγο προσοχή. Όχι μόνο αυτό, αλλά και να αποφεύγουν αυτά τα χαζά με τα χέρια εν είδη μπουνιά που χτυπάει ένας με τον άλλο, λες και δεν θα συμβεί κάτι. Αν είναι κάποιος θα το κολλήσει, θα το κολλήσει και με αυτό. Και σε γάμους και βαφτίσεις φιλούνται. Δεν χρειάζεται. Λίγο προσοχή. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Την αγωνία του για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο Κώστας Κιτίδης, στη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, ενώ εγκρίθηκε και ο ισολογισμός του 2020. Δώσε μας το ροποντάζ. Αύριο θα έχουμε τον Κώστα Κιτίδη. Θα μας παρουσιάσει αναλυτικά τις εξελίξεις, τι συμβαίνει με την τηλεθέρμανση και να μην δημιουργηθούν προβλήματα από τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο δηλαδή, από τη νέα θερμική περίοδο. Όλο αυτό το περιβάλλον έχει προβληματίσει και είναι πολύ φυσιολογικό τον Κώστα Κιτίδη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Ο Κώστας Κιτίδης βέβαια είναι ένας πολύ καλός μου φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ φυσιολογικό επειδή είναι ένας ενεργός πολίτης και πραγματικά βλέπει τα πράγματα πολύ ρεαλιστικά, Δημήτρη, να θορυβείται με αυτά τα οποία έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα ότι ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου θα περάσει τέλος του Αυγούστου σε εφεδρεία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτόματα εγείρονται ζητήματα σε ό,τι αφορά το μέλλον και την προοπτική της τηλεθέρμανσης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, προχθές στη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, ο Κώστας Κιτίδης εξέθεσε τις επιφυλάξεις αλλά και την ανησυχία του ότι μέλλει γενέστε σε ό,τι αφορά τη τηλεθέρμανση και κύρια από το 2023. Ακόμη είπε ότι η ΑΝΚΟ έχει αναλάβει βέβαια τη μελέτη, αλλά η χρόνη είναι πιεστική, μας τόνισε, για τα έργα υποδομής, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει η παροχή στο τέλος του 2023, υπογραμμίζοντας ότι γίνεται παράλληλα και ένα κομμάτι του αγωγού με αυτό των διασυνδέσεων. Είναι πραγματικά μια προβληματική κατάσταση την οποία βιώνει αυτή τη στιγμή
ο Δήμος Κοζάνης και δίδει ιδεάξεις ό,τι αφορά το μέλλον και την προοπτική της τηλεθέρμανσης. Και να πούμε για κάτι ακόμα, ότι στο περιθώριο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο ισολογισμός για το 2020, αλλά οι προβλέψεις ό,τι αφορά το μέλλον του Δήμου Κοζάνης είναι δυσίωνες για την επόμενη χρονιά. Είναι ζητήματα τα οποία το επόμενο διάστημα θα τα δούμε, και όταν αρχίζουν και ομαλοποιούνται τα πράγματα και έχουμε συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων διαζώσεις, τότε βέβαια θα έχουμε και ισχυρές πολιτικές και αυτοδιοικητικές κόντρες. Αυτό μας έχει λείψει αυτό το διάστημα, αλλά τι να κάνουμε, βλέπετε, τώρα πρωτόκολλα υγειονομικά λόγω κορονοϊού. Έτσι ακριβώς. Πάμε στα της ενέργειας τώρα. Δύο από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στη χώρα, σε Πτολεμαϊδα και Μεγαλούπολη. Να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Είναι ένα δημοσίευμα το οποίο το έχουμε πάρει από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Είναι μια αναδημοσίευση από την ηλεκτρονική εφημερίδα liberal.gr. Που τυτροφορεί. Πότε θα πάρουν μπροστά δύο από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα σε Πτολεμαϊδα και Μεγαλόπολη, αλλά αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα θα είναι δύο από τα μεγαλύτερα σε επίπεδο Ευρώπης, Δημήτρη. Μάλιστα. Δύο από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ευρώπη, σε Πτολεμαϊδα και Μεγαλόπολη, δρομολογούνται ή βρίσκονται σε φάση κατασκευής αυτή την περίοδο από τη ΔΕΗ. Στην πρώτη περίπτωση του Μέγα Πάρκου Πτολεμαϊδας, ισχύως 230 ΜΒ, το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή και η ολοκλήρωση και η ηλεκτρισή του τοποθετείται σε ένα χρόνο από σήμερα. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των 200 ΜΒ έχει αναλάβει η Μυτιλινέως. Η ταρίφα αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας θα είναι 49 ευρώ ανά ΜΒ και ο χρόνος εκτέλεσης της ηλεκτρισής του έργου τοποθετείται στον Αύγουστο του 2022. Τώρα, στην κατεύθυνση αυτή, το ΚΑΣ άναψε πρόσφατα πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών ενός πολύ μεγάλου πακέτου φωτοβολταϊκών ισχύως 960 ΜΒ στα ελληνικά πεδία της Πτολεμαϊδας, μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο. Τα έργα ισχύως θα αναπτυχθούν σε έκταση συνολικού ευαρτού περίπου 18.500 στρεμμάτων. Και για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, το μέγεθος αυτής της τεράστιας έκθεσης, βάλτε στο μυαλό σας μια εικόνα συνολικά για το πώς είναι ο κάμπος της ευρύτερης περιοχής Μπουτσαγίων μαζί με τους δύο δήμους, πρώην δήμους Ελισπόντου και Υψηλάντη, να καταλάβετε ότι είναι πολύ πιο μεγάλο ακόμα αυτό το γεωγραφικό, η γεωγραφική έκταση ό,τι αφορά τις 18.500 στρέμματα. Να πούμε ότι αυτή η έκταση έχει απαλωτριωθεί από τη ΔΕΗ, ενώ έπρεπε να δοθεί πάλι στους γεωργούς, δυστυχώς δεν δίνεται και χρησιμοποιείται για φωτοβολταϊκά. Κάθε λεφτά και με άλλα λόγια παντού στην κυριολεξία. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Αρκούδα μαζί με το μωρό της έκανε την εμφάνιση το βράδυ της 26ης Ιουλίου μέσα στην κοινότητα μίξης του Δήμου Γρεβενό. Βλέπουμε τα σχετικά πλάνα. Το βίντεο κοντινής λήψης που σας δείχνουμε τράβηξε από τη βεράντα του σπιτιού της η κυρία Μαρία Γίτση και μας δείχνει το μωρό της Αρκούδας έξω από ένα σπίτι να τρώει κορόμιλο, ενώ η μαμά Αρκούδα γκρεμίζει το διπλανό φράχτη και σκαρφαλώνει πάνω στο δέντρο. Η μαμά από και το μωρό κάτω. Το ευτύχημα πάντως να πούμε είναι πως εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κίνηση στο χωριό και η γυναίκα ευτυχώς που είχε επιστρέψει λίγα λεπτά νωρίτερα και γλίτουσε και τα χειρότερα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί και ειδικά αυτή την περίοδο στον ορεινό όγκο των Γρεβενών και όχι μόνο στον ορεινό όγκο υπάρχει πάρα πολύ κόσμος. Είδαμε και το σχετικό βίντεο με την Αρκούδα να κάνει βόλτες μέσα στο χωριό στη μίξη των Γρεβενών. Δημήτρη, εδώ θα βάλω ένα προβληματισμό. Ναι. Θέλω να μας ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των περιβαλλοντικών οργανώσεων και δύο Αρκτούρος, αλλά και όποιες οργανώσεις ασχολούνται με το ζωικό κεφάλαιο στη φύση, τι θα συμβεί όταν υπάρχει μια άναρχη ανάπτυξη, η οποία καθημερινά αντί να μειωθεί, αυξάνεται, που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλή ώρα, αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά. Με δεδομένο ότι γνωρίζουν οι πάντες ότι θα αλλάξει το μικροκλίμα της περιοχής προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο, όταν αυτά επηρεάζουν άμεσα βέβαια όλο το ζωικό αλλά και φυτικό κεφάλαιο που υπάρχει στην περιοχή, καταλαβαίνουμε λοιπόν χλωρίδα και πανίδα, τι θα συμβεί και τι επιπτώσεις θα έχουμε. Καλή ώρα όπως είναι οι πολύ συχνές εμφανίσεις τα τελευταία δύο χρόνια των αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και όχι μόνο, και αγριογούρνα και λύκια. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία ενώ δεν τα γνωρίζαμε πριν από κάποια χρόνια, τώρα τα βλέπουμε καθημερινά. Είναι δίπλα μας, τι θα συμβεί πραγματικά. Όσον αφορά τις αρκούδες και τις εμφανίσεις, αναφέρθηκε προχθές ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, θα το ξαναφιλοξενήσουμε να μας παρουσιάσει τους προβληματισμούς τους οποίους θέτει. Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κινητικότητα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Να ξεκινήσουμε από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον Γιώργο τον Αμανατίδη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Σπύλιο Αλβατινό, και ζήτησαν θέματα που αφορούν βέβαια την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και δι' τον πρωτογενή τομέα. Επίσης, τώρα να πάμε στην Καστοριά, όπου η βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, η Ολυμπία Ιτελιορίδου, με παρέμβασή της που έκανε στη διάρκεια ομιλίας της στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά την παιδεία,
άσκησε σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι με κινησμό αποκλεί η Νέα Δημοκρατία χιλιάδες παιδιά από τα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθουμε στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και στην κινητικότητα και δραστηριότητα που παρουσιάζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, η Καλλιόπη Ιβέτα, η οποία είπε ότι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης πρέπει να τύχει ενισχυμένη στήριξη για προγράμματα επιμόρφωσης των ανέργων και εύρεσης εργασίας και όλα αυτά στο περιθώριο της επίσκεψης που πραγματοποίησε στον ΑΕΔ Κοζάνης. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις για να ολοκληρώσουμε με την ΕΠΤΑΚ. Να επιστρέψουμε σε μια είδηση που αφορά βέβαια καθαρά τα ενεργειακά. Καθαρτάκια παντού, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δυστυχώς κάποιοι σιωπούν και μας γυρίζουν και την πλάτη σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε εδώ μια είδηση η οποία αποκαλύπτει η ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr και αφορά βέβαια ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης, του Λάζαρου Μαλούτα, με τον πρόεδρο της κοινότητας Λιγερής, τον Παύλο τον Παναγιώτη, ο οποίος εκπροσωπεί τις κοινότητες Σιδερών, Βατερού, Καλαμιάς, Νέας Νικόπολης και Ανθότοπου, όπου από αυτήν τη συνάντηση βγήκε το ότι κατέθεσε ο πρόεδρος από την πλευρά του, ο κύριος Παναγιώτου, ένα αίτημα το 3% των ανταποδοτικών που προσφέρουν οι ιδιωτικές εταιρείες στην κάθε κοινότητα εντός των ορίων των οποίων αναπτύσσονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αποδίδεται στο σύνολό του στην κάθε κοινότητα και όχι στο Δήμο Κοζάνης. Ένα αίτημα το οποίο το έκανε αποδεκτό ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο Λάζαρος Μαλούντας. Βέβαια, ο πρόεδρος επανήλθε και του είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο σε ένα προφορικό επίπεδο, πρέπει να περάσουμε και σε ένα πιο ουσιαστικό. Να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί τέθηκε και μία μικρή υποσημείωση, η οποία είναι ότι θα είναι κάτι λιγότερο από 3%, ώστε και ένα μικρό ποσοστό χρημάτων που θα προκύπτουν από τα ανταποδοτικά να αποδίδονται και για ανάγκες κοινοτήτων στα γεωγραφικά όρια των οποίων δεν θα αναπτυχθούν από εταιρείες αντίστοιχες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι γίνεται με αυτό άραγε, δωράκια αυτοδιοικητική. Η αλήθεια είναι ότι από, από τη μία πλευρά δεν τα θέλουμε. Νομίζω ότι είναι θέση των Προέδρων και στους σεβαστές. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στο να υπάρχει μια ανάπτυξη που να αφορά στα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Αλλά το έχουμε δηλώσει πάμε πολλές φορές. Μια ανάπτυξη η οποία θα χωροθετηθεί και επίσημα και αυτή τη χωροθέτηση θα την κάνει η αρμόδια αρχή που είναι η περιφερειακή αρχή, θα σέβεται πάνω απ' όλα και το περιβάλλον αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, γιατί αυτές θα ορίζουν τι θέλουν και αν θέλουν, και όχι θα είμαστε και θα λειτουργούμε αποκλειστικά μέσα σε ένα περιβάλλον κερδοφορίας και μόνο αυτής, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι αναπτυξιακά έργα αυτές οι παρεμβάσεις. Γιατί αυτές απασχολούν πρόσχερα για 1-1,5 μήνα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων και μετά ποιος τον ίδιο τον Παναγίου. Και γι' αυτό ζητάνε ανταποδοτικά πλέον οι πρόεδροι των κοινοτήτων τουλάχιστον να πάνε στις κοινότητες και όχι στον Δήμο Κοζάνης. Πάμε να κλείσουμε με άλλες ειδήσεις τώρα. Να επιστρέψουμε στον χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε ότι έχει γίνει μια ενημέρωση της διοίκησης του ΤΕΕ από στελέχη της ΔΕΗ σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από το μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα που ακούει στο όνομα βίαιη απολιγνητοποίηση. Ακόμη, έχουμε νέο διοικητικό συμβούλιο σε ό,τι αφορά το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών και Καφεζαρχοπλαστείων Ερμής. Είχαμε πρόσφατα την παρέτηση του μέχρι προχθές του Γιάννη Μπασίνα. Τώρα έχουμε νέο πρόεδρο, τον Αλέκο το Βουτήρη. Αντιπρόεδρος είναι ο Στράτος ο Αποστολίδης και γραμματέας είναι ο Νικόλαος Χατζίδης, αλλά και ταμείας είναι ο Ζήσης ο Γκουργκούντας. Αυτή είναι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Και να κλείσουμε βέβαια από το χώρο του αθλητισμού, να πούμε ότι έχουμε τον πρώτο ορεινό αγώνα 14 χιλιόμετρων και τον πέμπτο ορεινό αγώνα 7,5 χιλιόμετρων το Σάββατο 7 Αυγούστου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ασβεστόπτερας που διοργανώνει ο Σύλλογος Προφήτης Ηλίας. Και γίνονται αρκετές εκδηλώσεις. Τώρα να κλείσουμε με την ΕΠΤΑΚ. Αναμένουμε τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν για την ΕΠΤΑΚ της ΠΕ Κοζάνης. Το επόμενο διάστημα δήλωσε σήμερα κατά διάρκεια του απολογισμού η αντιπρόεδρος της ΕΠΤΑΚ και εντεταλμένη σύμβουλος της Περιφέρειας, η κυρία Κατερίνα Δαδαμόγια. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τη σχετική δήλωση της κυρίας Δαδαμόγια. Θεόβουλε, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. ΕΠΤΑΚ, δυστυχώς δεν έχουμε πεπραγμένα παραδοτέα δημιουργικά, πέρα από τον έλεγχο των εργοτών λογιστών που έγινε αυτό το εξάμεινο, όμως αφιερώσαμε πάρα πολλές ώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν σίγουρα αφιερωθεί κάπου αλλού. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα και φυσικά είμαστε στο σχεδιασμό για να αξιοποιήσουμε πλέον την ΕΠΤΑΚ δημιουργικά και παραγωγικά προς όφελος των πολιτών. Ήταν η πρώτη μέρα των απολογισμών, των θεματικών απολογισμών που έκαναν οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Οπότε κλείνουμε τη σημερινή μέρα και ανανεώνουμε τώρα για αύριο. Είναι εδώ και ο αντιπεριφερειάρχης ο Βασίλης Σόμπας. Αύριο καλημέρα, Βασίλη.
που θα συνεχίσουν οι απολογισμοί βάσει του προγράμματος διπεριφερειακής αναπτυξιακής μετάβασης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και ενέργειας.